Αγαπημένοι μου, καλημέρα. Καλώς ορίσατε και σήμερα, 5η 23 Ιχιομήνας. Είμαστε ζωντανά από το στούντιο σήμερα. Αύριο θα είμαστε ζωντανά από την Αγία Νάπα. Καλοκαίρι, παραλία, πισίνες. Πάρα πολύ ωραία. Θα περάσουμε μουσική, χορό, αγαπημένους καλεσμένους. Αύριο όλα αυτά. Σήμερα, γιατί δεν θα έχουμε αύριο, έχουμε τον Πάπα Χρήστο μας. Μας χρωστάει κάτι από την προηγούμενη φορά. Πάπα Χρήστο μου, καλημέρα! Α, Θεέ μου, τι όμορφα, τι ωραία, καλημέρα! Όμορφη μέρα, καλημέρα! Καλημέρα! Να σας ζήσουν, να τους χαίρεστε! Α, Θεέ μου, ευχαριστώ! Παντρέψατε το λεβέντι σας και θέλω να τα μάθω όλα. Θα δείξουμε και φωτογραφίες, έχουμε και βίντεο. Και ακόμα κρατάει ο γάμος, τα γλέντια, η τρέλα, η συγκίνηση. Κλάματα, χαρά, απ' όλα είχαμε. Α, έχουμε αυτό το βίντεο, παρακαλώ, θέλω με ήχο, με ήχο. Δώστε μας λίγο με ήχο. Όπα! Έχουμε χαρές. Γλέντι βλέπουμε. Χορέψαμε. Μέχρι τα ξημερώματα χορεύαμε. Πώς περάσατε. Καταπληκτικά, καρδουλό μου. Πραγματικά καταπληκτικά. Πραγματικά ήταν όμορφα. Ήταν ωραία. Είναι μεγάλο πράγμα να παντρεύεις το παιδί σου. Ήταν η πρώτη μου εμπειρία. Έχω έναν ακόμα γιο. Πού θα πάει, θα έρθει και αυτόν η σειρά του. Αλλά είναι ωραία. Και ήταν και τα παιδιά χαρούμενα, οι φίλοι τους, η παρέα τους. Και ξέρεις, όλα αυτά τα παιδιά που ήταν εκεί, η παρέα, ήτανε, τους είχα μαθητές τους περισσότερους στο σχολείο. Και ξαναβρεθήκαμε τότε από παιδούλια που ήταν πριν από χρόνια, τώρα όριμοι άντρες, κορίτσια, γυναίκες. Τα χάρηκα, τα αγκάλιασα ξανά. Έβρεχε βέβαια και όλα κατά διαστήματα, αλλά ευτυχώς η βροχή δεν μας χάλασε τις στιγμές. Μόλις μπήκε η νύφη, μπήκαμε το ζευγάρι στην εκκλησία, έριξε μία βροχή, αλλά μόλις βγήκαμε είχε ήλιο όμως. Και μετά, εντάξει, δεν μας χάλασε καθόλου, το χαρήκαμε. Μπράβο. Yeah. Αυτό είναι που επισήμανα και εγώ την προηγούμενη φορά, μετά το γάμο του αδερφού μου. Είναι το να βλέπεις ένα γάμο ερωτευμένο και ευτυχισμένο το ζευγάρι, σε κάνει και σένα να είσαι τόσο χαρούμενος, να συμμερίζεσαι και εσύ αυτή τη χαρά και την αγάπη που υπάρχει, που δεν υπάρχει μεγαλύτερη ευλογία νομίζω. Ναι. Ναι, είναι ωραίο πράγμα να μπαίνουν με αγάπη, να μπαίνουν με χαρά, να μπαίνουν με έρωτα, να μπαίνουν με το μαζί. Να μπαίνουν με Θεό, να μπαίνουν με όλα αυτά που χρειάζεται ο άνθρωπος για να ζήσει μαζί. Ας αφήνουμε, μωρέ, τις κακομοιριές, ας αφήνουμε τις σκέψεις, ας αφήνουμε τις επεξεργασίες στο μυαλό μας που πάντα μας οδηγούν σε προβλήματα. Και ας ζήσουμε με την καρδιά οι άνθρωποι. Τι ωραίο πράγμα να ζει ο άνθρωπος με την καρδιά του, με την ψυχή του, με τα μέσα του. Και όχι με το μυαλό που βασανίζει. Είμαι από αυτούς που δίνω μεγάλη σημασία στην καρδιά. Ακόμα και το Θεό, λένε οι πατέρες μας, τον βρίσκουμε με την καρδιά μας. Με την καρδιά τον νιώθουμε, με την καρδιά τον αγαπάμε, με την καρδιά τον ζούμε. Καρδιακή είναι η σχέση μας με το Θεό και καρδιακή πρέπει να είναι η σχέση μας και με τον συνάνθρωπο. Και όσο είναι καρδιακή η σχέση, τόσο ομορφαίνει και ζει ο άνθρωπος υπέροχα πράγματα. Πόσα χαμόγελα βλέπει στο γάμο κανένας. Οι ευχές μου και οι προσευχές μου είναι αυτά να υπάρχουν παντοτινά. Κι αν καμιά στιγμή έρθουν προβληματάκια, τους λέω σε όλα τα ζευγάρια, το είπα και στα παιδιά μου, να έχουν μια εικόνα της Παναγιάς και εκεί να πάνε αγκαλιασμένοι και οι δυο και να μιλήσουν στην Παναγιά.
Και πιστεύω ότι όταν πάμε, ελπιδάκι μου γλυκό, όταν πάμε αγκαλιασμένοι στην Παναγιά, μας ακούει η Παναγιά. Αν πάμε όμως χώρια ο καθένας να λέει τα δικά του, φεύγει η Παναγιά. Αγκαλιασμένοι να είμαστε στην Παναγιά. Και ου, να τα εδώ πω η κουμπάρη και το ζευγάρι. Η μαμά του γαμπρού και ο μπαμπάς. Η σύζυγος. Ναι, το ζευγαράκι, τα γλυκά μου. Και εδώ η παρέα τους. Εδώ τι κρατάει, παπούτσια. Βάλτε μου τη φωτογραφία πριν, παρακαλώ. Είναι τα παπούτσια. Βάλτε μου τη φωτογραφία πριν. Είναι τα παπούτσια, παίζουν εκεί την ώρα, είναι που τον ξυρίσανε, που τον κάνανε. Και εδώ είναι ένας τρελός παπάς που χορεύει. Και εδώ που του λέω τις ευχές μου. Ναι. Και εδώ που υπογράφω την καταδίκη τους. Την καταδίκη τους. Α, και η κυρία Μαρία εκεί, η σύζυγος, πανέμορφη. Μπράβο, και την ξέρει. Βέβαια. Εδώ κρατάει το παπούτσι αυτό, ναι, που θα βάλει. Τον ξυρίσανε εικονικά σε διάφορα σημεία και τώρα παίζει με τους... Ο άλλος ο γιος μου είναι από δεξιά, όπως βλέπουμε, ο δεύτερος, με την γραβάτα την κόκκινη. Να σας ζήσει, να το χαίρεστε, ο μεγάλος, ο και μεγάλος. Η αυλίτσα μου όπως τη στόλισα. Η αυλή μου όπως τη στόλισα με τα χέρια μου τα έφτιαξα όλα αυτά. Αλήθεια. Μεγάλη είναι η αυλή. Παπαχρήστο μου, μεγάλη είναι η αυλή. Ναι. Είναι ολοκληρωμένο τέτοιο, ολόκληρος χώρος, ναι. Ολοπράσινη. Εδώ. Τι ωραία. Κάθε βραδάκι απολαμβάνω αυτήν την αυλή. Με τα αστεράκια, ναι. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Και χθες είχαμε παρέα και προχθές είχαμε παρέα και σήμερα θα έχουμε παρέα. Ναι, απολαμβάνω. Γιατί τι θέλει, μωρέ, ο άνθρωπος να απολαύσει? Τις χαρές της ζωής. Ας αφήνουμε το έμφυα να μην το σκεφτόμαστε και πολύ. Ας αφήνουμε τα ό,τι οικονομικά. Και ας καθόμαστε τα βραδάκια με τους δικούς μας ανθρώπους να χαιρόμαστε, να απολαμβάνουμε. Και έχει μια δροσούλα η αυλή από τις 10 και μετά που πέφτει ο ήλιος. Χρειαζόμαστε τη δροσούλα, μουσικούλα, κρασάκι ή μπυρίτσα και καλή κουβέντα. Έτσι, μικρές καθημερινές στιγμές είναι αυτές που έχουν σημασία. Είναι αυτές που μας γεμίζουν. Αλλά και πάλι τα προβλήματα και τα οικονομικά που λέγαμε προηγουμένως βασανίζουν πάρα πολύ κόσμο. Μην σας λέω τον περισσότερο κόσμο, μην σας πω. Ιδιαίτερα τον τελευταίο καιρό. Δυστυχώς έτσι το φτιάξαμε. Δυστυχώς το φτιάξαμε βασανιστικό το πράγμα. Ναι. Αλλά να μην τα πολύ μα βασανίζουν εδώ. Να τα δίνουμε, να τα σκεφτούμε. Μια κουβέντα αλλά είναι. Εδώ να φεύγουν. Ναι. Φεύγουνε, καρδούλα μου. Αν βάζουμε όμορφα πράγματα και γινόμαστε και πιο δυνατοί να τα αντιμετωπίσουμε. Είμαι από αυτούς που πιστεύω ότι θέλει δύναμη. Να μας φοβούνται αυτοί που τα έχουν αυτά. Να μας φοβούνται, να μην τους φοβόμαστε. Να μας φοβούνται. Εγώ όταν πάω στις υπηρεσίες τους λέω δεν υπολογίζω τίποτα. Εδώ είστε και θα μου κάνετε αυτό που πρέπει. Και πολλές φορές που το κάνουν όπως το ζητάω. Μάλιστα. Μακάρι να είμαστε καλά, να έχουμε ένα όμορφο καλοκαίρι. Σήμερα είναι η προτελευταία μας συνάντηση τηλεοπτική. Ακόμα μία έχουμε την ερχόμενη Πέμπτη. Πέμπτη και πάλι θα τα πούμε την ερχόμενη εβδομάδα. Γιατί Παρασκευή θα είμαστε εκτός του. Τι θα κάνω μετά χωρίς εκπομπούλα? Δεν ξέρω. Δεν ξέρω πότε πραγματικά θα ούτε εγώ ξέρω. Και πότε θα ξαναρχίσουμε? Θα ξαναρχίσουμε τέλη Αυγούστου, αρχές Σεπτεμβρίου κάπου. Εκεί θα είμαστε εδώ. Θα έρθω Κύπρο τότε. Κάτι τέτοιο άκουσα. Κάτι τέτοιο άκουσα πάντως. Ότι θα έρθετε πολύ σύντομα. Σεπτέμβριο. Τώρα ετοιμάζομαι για μια σειρά ομιλίες στην Κρήτη. Θα πάω. Τώρα, καλοκαίρι. Α, τέλος Ιουλίου. Τέλος Ιουλίου. Κάνουν μια ενορία, κάνει ομιλίες στην αυλή της εκκλησίας. Καταπληκτικές ομιλίες με ομιλητές και με έχουν καλέσει και εμένα στα Χανιά και όχι μόνο, και θα κάνω μια έτσι γύρα σε όλη την Κρήτη. Αν βρω ευκαιρία να κάνω και κανένα μπανάκι
ίσως πάω και κάπου αλλού και μετά το υπόλοιπο στην αυλή του σπιτιού μου. Α, πάρα πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Και εμείς σας περιμένουμε με χαρά εδώ στην Κύπρο μας, που είμαι σίγουρη ότι θα ξαναρθείτε. Το γνωρίζω. Πολλές φορές. Το υπόσχομαι στον εαυτό πολλές φορές. Θα ενημερώσουμε. Πολλές φορές μου άρεσε πολύ η Κύπρος. Θα ενημερώσουμε, επειδή μας παίρνετε τηλέφωνο τώρα και ρωτάτε εδώ στην παραγωγή πότε θα έρθει ο Παπαχρήστος, θα σας ενημερώσουμε ακριβώς τις ημερομηνίες που θα έρθει. Καλά, δε, τώρα είναι μαρτυριάρικη η εκπομπή, είναι μαρτυριάρικη. Χαρές σε όλους, Ελπιδάκη, καλά Στέφανα, σε όλα τα παιδιά που είναι ερωτευμένα. Η ώρα η καλή να περνάνε όμορφα, να χαίρονται τη ζωή τους, να απολαμβάνουν την αγάπη τους και να αφήνονται ο ένας τον άλλον. Να αφήνονται ο ένας τον άλλον. Και άντε, η ώρα η καλή για όλους, για όλους, για όλους και για όλες. Δεν θα πω παρακάτω, δεν θα πω, δεν θα πω. Αλλά το εννοώ. Να είμαστε καλά, να έχουμε την υγειά μας και όλα θα έρθουνε. Όλα θα έρθουνε. Σας αγαπώ όλους. Είμαι σίγουρη γι' αυτό. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε, Παπαχρήστο μου. Σας αγαπώ, Ελπιδάκη μου, να είσαι καλά, αγάπη μου. Εμείς να δείτε πόσο σας αγαπάμε. Σας αγαπάμε. Τελείωτα. Φιλούθηκα τελείωτα. Φιλούθηκα. Θα τα ξαναπούμε την ερχόμενη Πέμπτη, έτσι, Πέμπτη. Ωραία, ωραία, ωραία. Να είμαστε την καλά. Την αγάπη μας από την Κύπρο, την αγάπη μας. Να είμαστε καλά. Να είστε καλά. Αχ, τόσο όμορφα ξεκινήσαμε σήμερα με την πιο γλυκιά καλημέρα. Και...